Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα μετά από πολύ καιρό θα ανοίξουμε ένα pop in a box, γιατί έχουμε και καιρό να δούμε. Εντάξει, το τελευταίο που μου ήρθε δεν το άνοιξα καν, γιατί είχα μόνο δύο ποπάκια, δεν το μοιράστηκα. Βασικά πρέπει να ήρθαν και τα δύο και μεμονωμένα κιόλας. Εκείνο δεν άξιζε να τα κάνουμε βίντεο, το ένα ήταν το Chase του Por και το άλλο ήταν ένα Snowtrooper που τον δώσαμε στο τελευταίο giveaway που κάναμε για το Star Wars Day. Οπότε εκείνο δεν χρειάστηκε, αυτά παίζονταν από την ίδια, όχι. Όχι, αυτό στάλθηκε πιο, αυτό στάλθηκε λίγο πιο αργά από εκείνα, αφού ήταν του Απριλίου και μας έφτασε τέλη Μαΐου, δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε τελευταία, έχουν αργήσει πάρα πολύ γενικά από ό,τι βλέπω αργούν, αλλά αυτή τη φορά έχει αργήσει πιο πολύ, δηλαδή το στείλανε κάπου στις 4 με 5 Απριλίου, οπότε πέρασε παραπάνω από μήνας για να μας έρθει αυτό το κουτί. Τους έστειλα μήνυμα και είπαν ότι δεν είχαν κάποια επιστροφή, οπότε δεν χάθηκε το κουτί, ξέρεις, ψάξε λίγο καλύτερα και αυτά καλύτερα μου είπαν, αλλά τελικά ευτυχώς ήρθε το κουτί, γιατί λίγο ακόμα περνούσε ο καιρός να τους έστειλα για refund. Να πούμε ότι το Pop in a Box είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί που ανοίξει τον ίδιο όμιλο με το MyGeekBox, το ZBox και έχει πάρα πολύ ωραίο tracker. Μπορείς να βάλεις εσύ ποια ποπάκια θέλεις, ποια έχεις και ποια δεν θέλεις και αυτά θα σου στέλνουν μόνο από αυτά που έχεις. Καλό είναι, ξέρεις, να τα περάσεις όλα μία βόλτα, να τα περάσετε όλα μία βόλτα, δηλαδή όλες τις σελίδες με pop που έχει για να τα πειράξετε όλα, να μην αφήσετε κάποιο neutral όπως τα λέω εγώ, γιατί υπάρχουν πιθανότητες να σου βάλουν στο κουτί σου και κάποια από εκείνα. Καλό είναι να τα περάσεις όλες τις σελίδες και να σου πάρει λίγες μέρες μέχρι να τα περάσεις όλα, δηλαδή εμένα μου πήρε κανένα δύο μέρες να φτιάξει το tracker και τελευταία το άλλαξα και πολύ. Να πούμε ότι εντάξει, φοράω και μπλούζα Black Panther γιατί τώρα στις 4 Απρίλη, 5 που το στείλανε αυτό το κουτί, ήταν η μέρα που, βασικά ο καιρός που κυκλοφόρησαν τα Black Panther τα ποπάκια και το συνηθίζουν να βάζουν τις νέες σειρές μέσα. Εγώ έχω και την 12 συνδρομή, αν και εδώ εντάξει δεν τράβηξαν κάτω στο άρικο, τράβηξαν κάπου στα 50-60 και λίγο παραπάνω. Δεν θυμάμαι τώρα, θα σας γελάσω και θα σας πω θα είναι ψέματα για το πόσα λεφτά τράβηξαν. Αν και εδώ θα έχουμε πιο λίγα ποπάκια σε σχέση με άλλες φορές. Οι συνδρομές του και τα πακέτα του γενικά είναι αρκετά. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 12 νομίζω ποπάκια το μήνα. Ανάλογα τώρα με το τι θέλει ο καθένας. Και αλλά πιο όσο πιο μεγάλη συνδρομή, τόσο πιο πολλά τραβάνε. Τώρα εδώ έχει όσα ποπάκια θα έχει, τράβηξαν τόσα λεφτά στην τιμή των 12. Έτσι, δηλαδή κάπου στα 9 ευρώ το κομμάτι. Πάμε να τα ανοίξουμε σιγά σιγά. Ελπίζω να έχει τουλάχιστον έστω και ένα ποπάκι του Black Panther. Και γενικά θα κάνω αυτό το πράγμα. Θα φοράω μπλούζα με αυτό που θα περιμένω ή κάπως έτσι. Λοιπόν, ας το ανοίξουμε. Έχει αυτό το περίεργο. Την περίεργη ταινία που έχει, ξέρεις, σαν σπάγκο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ναι, και τώρα εδώ. Ναι, και βασικά ξέχασα να πω ότι στείλανε τώρα τον Μάη, κάπου στις 6 με 7 Μαΐου στείλανε το Pop in a Box του Μαΐου. Αλλά παίζει, ακόμα εκεί ας πούμε, παίζει να έχουμε τα ίδια ποπάκια που έχουμε εδώ, έτσι. Γιατί δεν πρόλαβα να παραλάβω αυτό για να περάσω στο site τι μου ήρθε, έτσι ώστε να μην μου στείλουν από εκείνα. Οπότε θα δούμε, αν και αυτό το στείλανε αρχές Απρίλη και ήρθε τώρα μέσα Μαΐου, το άλλο θα πιάσουμε καλό Ιούνιο, να πούμε, του Μαΐου. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εντάξει, ξεκινάμε με έτσι εδώ. Ας το άλλο θα δοκιμάσω να έχουμε Jurassic Park ποπάκια. Γιατί το άλλο το στείλανε τώρα αρχές Μαΐου, οπότε είναι κοντά η κυκλοφορία του Jurassic Park και θα δοκιμάσουμε να έχουμε Jurassic Park. Εδώ περιμένω να έχουμε Black Panther γιατί κυκλοφόρησε τότε. Έχουμε και ένα μεγάλο. Ας ξεκινήσουμε με το μεγάλο. Ναι, ναι, έχουμε ένα μεγάλο το οποίο είναι, βασικά ένα μεγάλο που το έχω, αλλά δεν πειράζει, ένα μεγάλο που το έχω ήδη και δεν ξέρω γιατί το έχω αφήσει πως το θέλω. Η Ερμιόνη, Hogwarts Express Carriage όπως μας το λέει, το Pop Rides νούμερο 22. Η Ερμιόνι Γκρέιντζερ σε ένα κομμάτι από τα βαγόνια του Hogwarts Express. Είναι τρία. Στο ένα ο Χάρι Πότερ, στο ένα η Ερμιόνι Γκρέιντζερ και στο άλλο ο Ρον Βίζλι. Πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ έχουμε, εδώ καλά, εδώ έχει αρκετούς. Από όσους βγήκαν τουλάχιστον μέχρι εκεί, μέχρι το 22 τουλάχιστον. Τώρα έχουν βγει κι άλλοι. Λοιπόν, το πρώτο, ξεκινάμε καλά. Έχουμε και ένα μεγάλο το οποίο το έχω ήδη δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, όλα θα τα ανοίξουμε να τα δούμε εννοείται. Λοιπόν, έχουμε και άλλο Harry Potter μέσα, το οποίο αυτό νομίζω πως δεν το έχω. Ναι, αυτό δεν το έχω. Harry Potter τέλος πάντων με την μπλούζα στα χρώματα του γειτόνα του. Στα χρώματα του Gryffindor. Πάρα πολύ ωραίο. Pop Harry Potter νούμερο 10. Μια κατηγορία η οποία επίσης μαζεύω, αλλά την έχω αφήσει αρκετά τελευταία και κακώς. Θα έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται τα παπάκια του. Από αυτήν εδώ την σειρά. Μια μεγάλη σειρά, ένα μεγάλο wave. Ξεκινάει από το 10 και φτάνει στο 22. Κάτι εδώ για 3, έχει εδώ πολύ πράγμα. Πάρα πολύ ωραία παπάκια. Οπότε έχουμε δύο παπάκια Harry Potter. Ξέρω, ήδη μου έρχεται στο μυαλό κάποιο που τα εκτιμήσει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αν το δει. Έχουμε εδώ ένα. Πάμε σε Star Wars. Άντε, πάμε λίγο στα δικά μας. Ο Star Wars, το Pop Star Wars νούμερο 61. Το αγαπημένο ρομποτάκι, ο BB-8. Πάρα πολύ όμορφο.
Και αυτό, ναι, όχι, δεν το έχω. Έχω το καινούργιο μόνο που το Last Jedi. Δεν έχω το παλιό. Αυτό ήταν από, και το πρώτο κύμα, το πρώτο wave που βγήκε από το The Force Awakens, το επεισόδιο 7. Και τώρα νομίζω ότι τα έχω όλα από εδώ, έκλεισε αυτή η σειρά. Πρέπει να μου λείπει ο First Order απλώς ο Stormtrooper και ο Kylo Ren, τον Kylo Ren νομίζω τον έχω, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Τους άλλους τους έχω όλους, πρέπει να μου λείπει μόνο ο First Order Stormtrooper, ο απλός και ο Kylo Ren. Δηλαδή έχω τον Snowtrooper, έχω και τον άλλον, τον πιο μεγάλο, πάρα πολύ ωραίο ποπάκι και αυτό. Συνεχίζουμε, ναι, έχουμε το πρώτο μας οχτάμπιτο. Μάλιστα, εδώ έχουμε το Xenomorph. Δεν μ' αρέσουν, γενικά τα 8-bit δεν μ' άρεσαν, αλλά αυτό το βάλω, εντάξει, μιλάμε για Alien, ίσως θα είναι και τα μόνα 2 8-bit που θέλω. Το Alien και το Predator που έχει βγει. Πάρα πολύ ωραία, δεν μ' αρέσουν καθόλου, εντάξει, θα το δούμε, είναι και το πρώτο μου 8-bit ποπάκι. Pop 8-bit, όπως μας το λέει, το νούμερο 24 που αφορά την καινούργια κατηγορία, τέλος πάντων, των 8-bit. Πάρα πολύ ωραίο Xenomorph, το Pop, Pop Movies θα λέγανε, ναι, το 8-bit νούμερο 24. Πάρα πολύ ωραίο και έχουμε πίσω και το κεφάλι του Xenomorph. Αυτό θα μπορούσε να είναι και ο Big Chap. Και τα αυγά έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και ο βαρύρες, πολύ βαρύ. Λογικό για να βγουν όλα αυτά τα. Όλες αυτές τις τρώσεις τέλος πάντων από 8-bit για να βγει, λογικό. Βγήκε αρκετά βαρύ. Συνεχίζουμε λοιπόν, έχουμε άλλα τρία. Εντάξει, τι λέγαμε για την μπλούζα και την σειρά, πάρα πολύ ωραία. Είναι και τα τρία από, από τα νέα ποπάκια του Black Panther. Πάρα πολύ ωραία. Τι λες τώρα, θα το κάνω και την άλλη φορά. Την άλλη φορά θα βάλω Jurassic Park μπλούζα, μήπως μας στείλουν ακόμα και όλη τη σειρά. Γιατί το συνηθίζει το Pop in a Box αυτό, δηλαδή ανάλογα με το πότε στέλνει τα κουτιά, βάζει και ποπάκια που κυκλοφόρησαν εκείνες τις σειρές τις τελευταίες. Κακό αυτό, εμείς θα θέλαμε και λίγο πιο παλιές να μας στέλνουν, αλλά τα πιο παλιά μας στέλνει πιο σπάνια. Πάρα πολύ ωραίο. Το Pop Marvel νούμερο 274 και έχουμε Black Panther Warrior Falls. Εκεί στο ποτάμι που γινόταν η μάχη και φορούσε αυτή τη. Που έγινε η μάχη τέλος πάντων για να γίνει βασιλιάς, προκαλούσε ο ένας τον άλλον. Ξέρω εγώ πως είχαν εκεί, να μην σας κάνω και πολύ spoil. Με αυτή την ειδική ενδυμασία που φορούσε, πάρα πολύ ωραίος. Και όποιος έβγαινε ο νικητής από αυτή τη μάχη γινόταν βασιλιάς και έπειτα Black Panther. Μια μεγαλούτσικη σειρά. Θα μπορούσαμε να την έχουμε όλοι, δυστυχώς όχι, έχουμε μόνο 3 από αυτή τη σειρά. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα σε λίγο θα αρχίσω να μην φαίνομαι εγώ, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Έχουμε την Νάκια ή Νακία, όπως να είναι Νακία, έτσι κάπως την έλεγε περίεργα, πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να την πεις η μνηστή του, η κοπέλα του, κάπως ξέρω εγώ να το θέσουμε πιο ευγενικά. Pop Black Panther, Pop Marvel μάλλον 2.77, γιατί η κατηγορία, η πιο γενική κατηγορία είναι Marvel και είναι όλα πάρα πολύ σκονισμένα. Εντάξει, τώρα που τα έχουν εκεί. Από ένα μεγάλο wave και έχουμε νομίζω και την αδερφή του μέσα, τη Σούρι, ναι, νομίζω έχουμε και την αδερφή του μέσα στο κουτί, αν είδα καλά πριν, ναι, είναι και η Σούρι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφη και η Σούρι, αλλά και αυτή φοράει τα πολύ γαμάτα, τα πολύ εξελιγμένα γάντια που είχε και αυτά σε σχήμα κεφαλιού από Μαύρο Πάνθερα, πάρα πολύ ωραία, Pop Marvel νούμερο 276. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Λοιπόν, αυτά τα. Όπα, έτσι κάτσε. Πόσα έχουμε εδώ, 4 και 3. Α, 7 κομμάτια τελικά και το 1 εκ των 7 είναι μεγάλο. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, πάμε να τα ανοίξουμε αμέσως, να τα δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Τα ανοίξαμε λοιπόν για να θαυμάσουμε για άλλη μια φορά τη δουλειά της Funko και ας ξεκινήσουμε από το μεγάλο. Το οποίο είναι, έχει κάτι που είχα ξεχάσει. Εντάξει, είναι το βαγόνι του Hogwarts Express. Πάρα πολύ ωραία, αλλά κάτι που είχα ξεχάσει. Καλά, η Ερμιόνη δεν στηρίζεται. Η Ερμιόνη, στηρίχθηκε, ναι, άκυρο. Καλά, μπορεί να μας πέσει κιόλας, αλλά μέσα έχει αυτό εδώ για να στηρίζεται και εδώ. Γιατί άμα βγάλεις αυτό, αυτό εντάξει βγαίνει και εύκολα από το πλαστικό. Μετά η Ερμιόνη μέσα θα είναι επίσης από που θα φαίνεται. Εντάξει, πάλι φαίνεται, αλλά θα φαίνεται πάρα πολύ λίγο. Κάπως έτσι ας πούμε. Ενώ αυτό που τη σηκώνει πιο ψηλά και τη στηρίζει λίγο καλύτερα. Αλλά τώρα πώς θα το ξαναβάλουμε μέσα. Ναι, εδώ θα έχουμε θεματάκι, κάπως έτσι. Σηκώνεται αρκετά πιο ψηλά και γίνεται πάρα πολύ ωραία. Ναι, και ακόμα και εδώ το στήριγμα της είναι λίγο ιδιαίτερο. Ένα πάρα πολύ ωραίο βαγόνι. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο να, έχεις, να το έχεις ολοκληρωμένο. Από αυτό το βαγόνι μου λείπει μόνο ρόν. Έχω του Harry Potter εγώ και τη Ερμιόνη και μου λείπει μόνο ρόν. Πρέπει να έχω και του ρόν και αυτό είναι ένα και πολύ ωραίο να το έχεις και εκτός κάπου. Δεν θυμίζει και πάρα πολύ ότι είναι Funko Pop άμα δεν έχεις το ποπάκι πάνω. Ένα πάρα πολύ ωραίο βαγόνι. Πάμε και στον Harry Potter, τον οποίο μπορείς να τον βάλεις εδώ να του πηγαίνει η βόλτα η Ερμιόνη. Θα είναι λίγο πιο ψηλός γιατί η Ερμιόνη έχει ειδική βάση. Αυτός όπως είπαμε στα χρώματα, με την μπλούζα μάλλον στα χρώματα του κοιτώνα του. Α, και πίσω λέει και Potter, τώρα το πρόσεξα αυτό, πάρα πολύ ωραίος. Έχει και το σήμα του, εντάξει, επειδή έχει έτσι το μαλλί δεν είχαν που να το κάνουν το σήμα και το βάλανε εδώ δεξιά προς το πλάι. Το σήμα που είχε μείνει τέλος πάντων
από την κατάρα που του ρίξε ο Voldemort και δεν είναι ένα απλό σήμα. Θανατική κατάρα. Έχουμε εδώ πίσω μας γράφει Potter. Πάρα πολύ ωραίος. Στα χρώματα του Gryffindor. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα αυτό. Ναι, εδώ πως αυτό το βάλουμε λίγο εδώ να κάθεται να μας βλέπει η Ερμιόνη από εδώ, από την άκρη. Ναι, νομίζω κάπως έτσι θα κάτσει πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα και στο Alien, το οποίο εντάξει, τα 8 μπιτα είναι πάρα πολύ βαριά, παιδιά. Εδώ μιλάμε για αυτό το ποπάκι, ας πούμε, πες να ζει, είναι διπλάσιο το βάρος του σε σχέση με ένα κανονικό ποπάκι. Έχει διπλάσιο βάρος. Όμορφο, αρκετά όμορφο θα έλεγα. Εντάξει, λογικό αυτό με το βάρος του, γιατί έχει όλα αυτά τα layers, ας πούμε, όλες αυτές τις στρώσεις για να πετύχουν αυτό το 8 μπιτο να φαίνεται κάπως έτσι. Ωραίο. Εντάξει, θα ήταν ακόμα πιο γαμάτο να ήταν ανοιχτό το στόμα του και να βγαίνει η γλώσσα και να ήταν και η γλώσσα 8 μπιτη. Αλλά όμορφο, έχουν πλάκα. Εντάξει. Και πίσω αυτά που είχε εδώ, έτσι πάρα πολύ ωραίο. Και η ουρά του. Καλά, την ουρά μπορούσα να κάνω ίσως και λίγο καλύτερη δουλειά. Α, έχει αυτό έτσι και καλά, σαν εκείνο που τρυπούσε τέλος πάντων. Χρησιμοποιούσε και την ουρά σαν όπλο. Ωραίο, ωραίο. Δεν μου άρεσαν ιδιαίτερα τα 8 μπιτα. Δεν θα τα μαζέψω και ιδιαίτερα. Αλλά ακόμα και ένα Predator, ας πούμε, σε 8 μπιτο θα τον ήθελα. Ωραίο το Alien, να ξαγαπάμε Alien, και αυτό ίσως θα μπορούσε να μπει κάπου εκτός κουτιού, γιατί και αυτά δεν θα τα συλλέξω ιδιαίτερα. Πάμε στο BB-8, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ποπάκι, και όπως κάθεται στη βάση του, εντάξει, κοιτάξτε πόσο όμορφος είναι. Κοιτάξτε εδώ, στις κλασικές αγαπημένες βάσεις Star Wars, είναι Bobblehead εννοείται, εντάξει, όσο Bobblehead μπορεί να είναι, όχι, είναι αρκετά Bobblehead, ναι. Και όπως έχουμε πει, μόνο τα Marvel και τα Star Wars Pop είναι Bobblehead. Πάρα πολύ ωραίος. Δεν ξέρω, BB-8 μου αρέσει ιδιαίτερα όπως κάθεται πάνω σε αυτό. Γιατί είναι και μεγάλος, είναι μεγαλούτσικος σε σχέση με τους άλλους, επειδή σκέψω ότι εδώ οι άλλοι και τα δυο τα πόδια τους πρέπει να χωρέσουν εδώ. Ενώ ο BB-8 χωράει μόνος του. Πάρα πολύ ωραίος και στη λεπτομέρειά του πάρα πολύ γαμάτος. Και εδώ κάτω δεν νομίζω να είναι κολλημένος. Παίζει να είναι κολλημένος. Ναι, παίζει να είναι κολλημένος αυτός πάνω, γιατί βλέπω ότι δεν ξεκολλάει. Μάλιστα, ενώ στο πιο καινούριο, στο Last Jedi, την έκδοση του ποπάκι έβγαινε. Πάρα πολύ ωραίος όμως και μικρούλης. Γαμάτος, βασικά τι μικρούλης, μεγαλούτσικος, να πάει δεν είναι τόσο ψηλός. Λοιπόν, και πάμε στα τρία από τον Black Panther, τα οποία είναι πανέμορφα. Ο Black Panther, η αδερφή του και η κοπέλα του, ξέρω εγώ, ο μνηστή του ή ό,τι άλλο, ξέρω εγώ, είναι, να το θέσουμε έτσι ευγενικά για την αγαπημένη Νακία. Πάρα πολύ ωραίο το ποπάκι του εδώ, όπως είπαμε, είναι εκεί που έγινε η μάχη κάτω στον καταράκτη που μαζεύονταν όλες οι φυλές και αυτά σε εκείνο το τελετουργικό που είχαν, που έπρεπε να παλέψει με όποιον τον προκαλέσει για να γίνει ο Black Panther και να αφήνει την ξύλινη περίεργη μάσκα που είχαν. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρειά μου και δουλειάρεσες, εντάξει. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο γαμάτος. Πάρα πολύ όμορφος. Γενικά τα ποπάκια του Black Panther βγήκαν πάρα πολύ όμορφα. Έτσι και ένα κοντινό και πίσω και στο μενταγιόν το όπως είναι και στη μάσκα του. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, το στόμα, γιατί το έχουν έτσι. Ξεχάσαν να του βάλουν στόμα ή τι να το γράψουν. Να μπεις, τον αφήσαν έτσι καφέ. Bobblehead εννοείται, γιατί μιλάμε για ποπάκι της Marvel. Πάμε στην πανέμορφη Shuri, η οποία και αυτή έχει πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια πάνω της. Και στο μαλλί της, όπως είχε και σε αυτά καλά αυτά που φοράει, αυτές τις ειδικές γροθιές, ας πούμε, σε σχήμα κεφαλιού Black Panther είναι πάρα πολύ ωραίες. Και το μαλλί της πάρα πολύ ωραίο. Καλά, και η στολή της που φοράει, και αυτή η στολή της ακόμα ήταν λίγο πιο high-tech. Πάρα πολύ ωραία στο μαλλί, κοιτάξτε εδώ δουλειά στο μαλλί. Αυτά τα ειδικά πλεξουδάκια, ας πούμε, όπως μπορείς να τα πεις, τα λίγο περίεργα που είναι. Και πίσω το κουρεμάτσι εδώ, αυτή η λεπτομέρεια, αυτό το κοτσίδι τέλος πάντων. Και πίσω το κουρεμάτσι, το μαλλί της έχει καταπληκτική δουλειά, εντάξει. Κοιτάξτε εδώ. Το μαλλί της έχει άψογη δουλειά, ίσως το καλύτερο μαλλί σε γυναικείο ποπάκι που έχω δει μέχρι στιγμής. Πάρα πολύ ωραία. Και πίσω έτσι είμαι κάτω με αυτήν την φούστα τέλος πάντων, αυτό όπως μπορείς να το πεις. Πάρα πολύ όμορφη. Άρα το μαλλί της είναι αυτό που τραβάει την προσοχή σε αυτό το ποπάκι. Τι λες τώρα, και πίσω πάρα πολύ καλά δουλεμένα ποπάκια. Πόσο εξελίσσεται η Φάνκο. Και η Νακία, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη. Να πούμε ότι και αυτή έχει πολύ ωραία στάση και μου αρέσει αυτή η διαφορά χρώματος που κάνουν. Το έχουν λίγο πιο γυαλιστερό βαμμένο το φόρεμα για να ξεχωρίζει. Δεν έχει την ίδια βαφή. Πάρα πολύ όμορφη. Πιο απλή αυτή, αλλά και το φόρεμά της και αυτό έχει εξαιρετικά λεπτοδουλειά, έτσι πάρα πολύ ωραία. Το βραχιόλι της, αυτή στο μαλλί, εντάξει, πιο απλό μαλλί, γιατί ήταν έτσι κοντό, λίγο χαζό μαλλί είχε, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα το μαλλί της. Πάρα πολύ όμορφη. Άχισε έτσι και από πίσω κάπως έτσι. Αυτό που σας λέω, ναι, το έχει φαίνεται νομίζω, ότι γυαλίζει πιο πολύ το φορεμά της. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτού του είδους λεπτομέρεια που έχει αρχίσει να κάνει τελευταία η Φάνκο.
Πάρα πολύ ωραία. Και έχει και αυτή έτσι μια ωραία στάση, κάθε κάπως δεν έχει την κλασική χαζή στάση των Funko Pop, που πλέον κανένα δεν έχει αυτή την κλασική στάση, ούτε και η Ερμιόνη κρατάει τα βιβλία της. Ναι, και βασικά τα ποπάκια αυτά που είναι στα βαγόνια διαφέρουν από τα απλά ποπάκια της Ερμιόνης. Το απλό ποπάκι της Ερμιόνης νομίζω ότι κρατάει απλά κρατάει το ραβδί της. Εδώ έχει διαφορά και του Χάρι Πότερ πάνω στο βαγόνι που είναι, φοράει άλλο. Φοράει το πουκάμισο εκείνο που φορούσε την πρώτη χρονιά, νομίζω, στο πρώτο Χάρι Πότερ. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Εντάξει, οπότε αυτή τη φορά το Pop in a Box είχε 7 κομμάτια, αλλά και τα 7 πάρα πολύ ωραία κομμάτια και τα 4. Βασικά και τα Harry Potter τα θέλω, εκτός από αυτό που το έχω ήδη, αλλά τα 4 που είναι με τις βασικές κατηγορίες, 3 Marvel και ένα Star Wars, τα αγαπάω πάρα πολύ. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε αυτό το κουτί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αγαλματίδια και πολλά άλλα κρίνια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.